Ο μικρός Σύφης απολαμβάνει τη φροντίδα και την προστασία εθελόντριας λίγες ώρες μετά τη βάναυση κακοποίησή του από ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη του Ηρακλείου. Το ατυχό κουταβάκι που παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκε στα χέρια της έζησε οδυνηρές στιγμές καθώς το χτύπησε ανελέητα με σκουπόξυλο όπως κατήγγυλαν οι γειτονές της. Ήταν σε μια γειτονιά που οι κάτοικοι, οι γείτονες ξεσηκώθηκαν βλέποντας μια ηλικιωμένη γυναίκα να χτυπάει με ξύλο ένα μικρό κουτάβι. Το σπαρακτικό κλάμα του κουταβιού και το γεγονός ότι η ηλικιωμένη δεν πτωήθηκε παρά τις φωνές και τις προσπάθειες να το γλιτώσουν κινητοποίησαν τη φιλοζωική ομάδα Ζωφόρος και την αστυνομία που ειδοποιήθηκε. Ενώ τις φώναξαν δεν σταματούσε και μας πήραν μας ενημέρωσαν τηλεφωνικά προκειμένου να παρέμβουμε. Ενημερώσαμε άμεσα την αστυνομία που επίσης άμεσα ανταποκρίθηκε, πήγε περιπολικό εκεί. Και έγινε όλη η διαδικασία όπως προβλέπετε. Αστυνομικοί που βρέθηκαν αμέσως στο σημείο διαπίστωσαν ότι η ζωή του άτυχου κουταβιού βρισκόταν σε κίνδυνο και εφάρμοσαν ακαριαία τις νέες διατάξεις του νόμου για τα ζώα συντροφιάς, αφαιρώντας άμεσα την κυδαιμονία του. Σε ειδικές περιπτώσεις που το ζώο κινδυνεύει, που το ζώο είναι κακοποιημένο και φαίνεται αυτό, και δεν χρειάζεται παρέμβαση δηλαδή γνωμάτευσης κτηνιάτρων. Αμέσως η αστυνομία πλέον έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το ζώο και να το παραδίδει είτε σε κοινοκομείο, στο Δήμο δηλαδή, είτε σε κάποια φιλοζωική οργάνωση. Έτσι σώζονται τα ζώα άμεσα, ενώ παλιά είχαμε την αγωνία, είχαμε τις αβέβαιες προσμονές για τη διάθεση, τη θέληση και τη γνώση του εισαγγελέα και έτσι έχει δοθεί μια λύση πραγματικά που δίνει αποτελέσματα. Είναι η πρώτη φορά που η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στη χώρα μας, καθώς μέχρι χθες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες προσωρινής και οριστικής αφαίρεσης κυδαιμονίας κρατούσαν τα ζώα παγιδευμένα σε κλουβιά για μήνες ακόμη και χρόνια. Το άτυχο ζωάκι παραδόθηκε σε εθελοντές της Ζωφόρου για περίθαλψη και υιοθεσία, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα παραπέμφθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή για εξέταση και νοσηλεία.